σε μια συμβουλή. Γεια σας. Είμαι ο Αντύπας. Είμαι μάνα γιατί με γέννησες. Είμαι ο Βασίλης Δημητριάδης. Και βλέπετε Γιώργο Δασκουλίδη. Όχι, λάθος. Ανάποδα το πάει. Εδώ λοιπόν σε αυτή την διεθνή έκθεση συνάντησα καλούς φίλους. Τα παιδιά του μάνα γιατί με γέννησες. Γιώργος Αυτιάς, να είστε καλά. Είμαι ο Δημήτρης Κόκοτας. Είμαι ο Μίμης ο Παγιάνο. Είμαι ο Χρήστος Πάζης. Είμαι ο Δημήτρης Σαραβάκος. Είμαι Χριστόφα Ζέχα και βλέπετε μάνα γιατί με γέννησες. Είμαι ο Λάκης Χαγιάς. Είμαι ο Λουίς και βλέπετε μάνα γιατί με γέννησες. The best Greek cereal. Μάνα, μάνα, εγώ ο Σπύρος είμαι. Σε έχουν κάνει εκπομπή. Αργά θα πέσει η δουλειά. Είμαι η Κατερίνα Στανίση όπως βλέπετε. Είμαι ο Τριαντάφυλλος. Γεια σας. Είμαι η Χριστίνα Φαρμάκη. Και σας παρουσιάζω την εκπομπή. Μάνα γιατί με γέννησες. Είμαι η Λένα Παδοπούλου και βλέπετε το... Μάνα γιατί με γέννησες. Μάνα γιατί με γέννησες λέγεται. Εγώ ο Σπύρος ο Σπυράκος βρε, δεν με γνώρισες το παιδί σου. Και βλέπετε... Τι βλέπουνε μάνα γιατί με γέννησες αγόρι μου. Γιατί να με γεννήσει η μάνα μου για να με κάνει σουβλατζί. Δεν μπορούσα να με κάνει επιστήμο, δεν ήταν να με κάνει να πει σουβλατζί. Μάνα γιατί με γέννησες τώρα και σε CD. Μάνα γιατί με γέννησες. Είμαι ο Παναγιώτης Βασιλάς και βλέπετε μάνα γιατί με γέννησες. Αν πώς! Το οποίο και εγώ δεν ξέρω γιατί. Μάνα γιατί με γέννησες. Μην το χάσετε. Θα χάσετε. Μάνα γιατί με γέννησες. Μάνα γιατί με γέννησες. Γιατί με γέννησες μάνα. Μάνα! Μάνα γιατί με γέννησες. Εσείς το βλέπετε. Εγώ το βλέπω. Φιλάκια. Μάνα γιατί με γέννησες, καλησπέρα σας. Κοιτάξτε εκπληκτική εκπομπή, κοιτάξτε κέφια που έχω σήμερα. Κοιτάξτε πόσο κεφάτος είμαι, κοιτάξτε. Έλα, μέχρι υποβρύχιο σου φέραμε, ναι, τελείωνε. Ναι, ναι, ναι. Δεν έτρωγα υποβρύχιο μικρός, ήρθα να το δω. Πάντως, εδώ. Πολεμικό θορυχτό απέναντι, τι είναι αυτό εκεί πέρα. Battleship. Battle. Βλέπετε εκεί πέρα, αυτά είναι τα μεγάλα καράβια της Αμερικής και εδώ είναι ένα καράβι του 1890 μάλλον, προφανώς κάτι τέτοιο. Δεν πειράζει, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Μας ενδιαφέρει η Ελλάς! Είμαι για Παναθηναϊκό, παιδί μου. Ακριβώς, και επειδή μας ενδιαφέρει η Ελλάς, θα πάμε για Βαζέχα και Παναθηναϊκό. Ο χορός του Παναθηναϊκού φέτος, το 2002, καλεσμένο το Βαζέχα. Τίποτα άλλο, πάμε. Μικρό παιδί αναρωτιέμαι γιατί. Το λόγο που η μαμά μου με φέρε στη ζωή. Προσπάθησα μονάχος με κεφάλα διανύ. Γι' αυτό περιπλανιόμουν από εδώ για από εκεί. Μάνα, γιατί με γέννησες. Μάνα, και δεν με ρώτησες. Μάνα, γιατί με γέννησες. Τα έχω βρει μπαστούνια μάνα απ' τη ζωή. Έχω κανακτήσει, δώσε μια συμβουλή. Τσέπια διανύ, κατέβασα την έντευξη να κάνω εκπομπή. Μάνα, γιατί με γέννησες. Μάνα, και δεν με ρώτησες. Μάνα, γιατί με γέννησες. Τα έχω βρει μπαστούνια μάνα απ' τη ζωή. Έχω κανακτήσει, δώσε μια συμβουλή. Μάνα, γιατί με γέννησες. Μάνα, και δεν με ρώτησες. Μάνα, γιατί με γέννησες. Τα έχω βρει μπαστούνια μάνα. Έχω κανακτήσει, δώσε μια συμβουλή. Τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Είμαστε στην Αστόρια, στον Σέιντ Δημήτριος και έχουμε μαζί έναν δίμιο, έναν δολοφόνο
ένα παλιό παιδί του Παναναϊκού. Ποιον? Που τον Ολυμπιακό τον έστειλε κατά διαβόλου πολλές φορές. Επτά, μου πεις ποιον, ναι. Χρήστος Βαζέχα. Τελείωσε, έφερε στην εκπομπή Παναθηναϊκό. Λοιπόν, είμαστε Ολυμπιακοί από ό,τι κατάλαβες. Και ήσουν από τους παίκτες που φοβόμασταν πάρα πολλές φορές. Από που τράπησε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έλεγα μη γυρίσει. Μη γυρίσει. Ήσουν στην περιοχή με την πλάτη στο τέρμα. Μη γυρίσει. Και ερχόταν τώρα ο Μανατίδης σε στυλ Beckenbauer Bruce Lee. Και έκανε κάτι τέτοια. Τώρα τον κόψω και να βρω μπάλα βρήκα. Ξέρεις. Ο Θεός βοηθός. Αθλητική. Βεβαίως. Αλλά τα χρόνια περάσανε. Πήγες για μια χρονιά, λένε κάποιος Πολωνός, λέει Βαζέχα. Ξαφνικά άρχισε να βάζεις γκολ, λέγανε ο Βαζέχα. Και άρχισε να... Περάσαν τα χρόνια, περάσαν 13 χρόνια στο Μανακό περίπου, έτσι. Πολύ γρήγορα, περάσανε κάπου. Πολύ γρήγορα. Τώρα όπως το βλέπουμε πολύ γρήγορα και... Εντάξει, πιστεύω ότι ακόμα μπορώ κάτι να προσφέρω. Ότι δεν είπα το τελευταίο... Μπορούμε να πούμε... Δεν ήταν το τελευταίο σεζόν αυτό που πέρασε. Θέλεις και άλλα γκολ να βάλεις, δεν σου θέλω αυτά που έχεις βάλει. Με τον Ολυμπιακό κάνει το δραματία, κάτσε λίγο, εντάξει, ας την ομάδα να πάει. Είσαι κάτι σαν τον Αλεξανδρή του Παναθηναϊκού, αν και αυτός είναι πιο μικρός. Αλλά έχετε κάτι κοινό, και ο Αλεξανδρής και εσύ, που υποτίθεται ότι λένε ο Βαζέχα και ο Αλεξανδρής, εντάξει, τους βάλουμε στην πάντα, έχουμε ξέρω εγώ Άλβες, έχουμε ξέρω εγώ τον Τάδε στο Παναθηναϊκό. Και ξαφνικά δεν έβαζαν γκολ οι άλλοι, οι καινούργοι, τα μεγάλα ονόματα υποτίθεται, και έπαινε ο Βαζέχα στο Παναθηναϊκό και έβαζε γκολ. Και το ίδιο και ο Αλεξανδρής που είχε και πρωτοσκόρερ, ας πούμε. Τι θες να πεις γι' αυτό. Εντάξει, αυτό ξέρεις, είναι σε μια ομάδα είναι 24 παιδιά. Εμείς στο Παναθηναϊκό είχαμε τόσους ποδοσφαιριστές και ήταν δύσκολο να επιλέξει προπονητές την ενδεκάδα. Ξέρουμε ότι μπροστά παίζει ή ένα ή μερικές φορές δύο επιθετικούς. Εγώ το κατάλαβα ότι η στιγμή που ήρθε Κωνσταντίνο, ο Λισαντέμπε είναι και Βλάουβιτς Λιμπερόπουλος, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα για να ξεκινήσω από αρχή. Αλλά πάντα ήμουν έτοιμος, δηλαδή έκανα την προπόνηση όπως πρέπει να κάνω, είχα την υπομονή και στο τέλος απόδειξα ότι ακόμα είμαι σε καλή κατάσταση και έχω όρεξη για τα παιχνίδια, για δουλειά, δηλαδή πιστεύω ότι μπορώ ακόμα να συνεχίζω. Άρα δεν σταματάς φέτος. Μάλλον όχι, μάλλον. Αποκλειστική είδηση κυρίες και κύριοι, μάνα γιατί με γέννησες. Άλλον ένα χρόνο. Εγώ σαν Ολυμπιακός έχω να πω ένα πράγμα. Ότι λίγες φορές έχω πανηγυρίσει γκολ του Παναθηναϊκού και είναι σπάνιο αυτό, έτσι ο Ολυμπιακός φιλάθλος. Και ήμουν να θυμάμαι στον πόρο στο σπίτι μου, ξέρω εγώ, και μπαίνει ένα γκολ του Παναθηναϊκού και πανηγύρισε σαν τρελός. Μόνος μου. Ήταν τον γκολ με τον Άγιαξ. Ήταν πολύ, πολύ ωραίο γκολ. Ζήσαμε δύο εβδομάδες, είχαμε όνειρο ότι να πάμε στο τελικό και να παίζουμε με Juventus. Δυστυχώς χάσαμε 3-0 στο Ολυμπιακό στάδιο και έφυγε το όνειρο. Ήταν ένα βήμα όμως, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κάτι τυχαίο, γιατί και φέτος ο Παναθηναϊκός μπορούσε να πάει τελικό και ήταν άτυχος, πραγματικά άτυχος. Ό,τι είχε να λέμε ότι ήταν άτυχος. Και εγώ το πιστεύω ότι με την Μπαρτσελόνα ήμασταν σε πολύ καλή κατάσταση και μπορώ να πω ατυχία μεγάλη. Άξιζε και κρίμα, διότι goal. Τέτοια ευκαιρία Παναθηναϊκός δεν έχει πολλά χρόνια για να μπορούσε να πάει στους τέσσερις. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ.